Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς να βρίσκουμε το αντικείμενο στα ελληνικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι αυτός ή αυτό, ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο στο οποίο μεταβιβάζεται η ενέργεια του ρήματος, στο οποίο πηγαίνει η πράξη του ρήματος. Να το πω διαφορετικά. Όταν λέω κλωτσάω την μπάλα, εγώ κάνω κάτι και αυτό επηρεάζει την μπάλα. Εγώ θα είμαι ίδιος μετά την πράξη αυτή αφού κλωτσίσω. Η μπάλα όμως θα έχει μετακινηθεί. Όταν επίσης λέω κλείνω την πόρτα, εγώ κάνω κάτι το οποίο επηρεάζει την πόρτα. Αφού τελειώσω, η πόρτα θα είναι κλειστή, η πόρτα θα είναι κάπως διαφορετική. Άρα θα έχει μια επιρροή η πράξη μου, η πράξη του ρήματος, το κλείσιμο σε αυτήν την περίπτωση, πάνω στην πόρτα, όχι πάνω σε μένα. Το ίδιο με το ανοίγω το παράθυρο. Εγώ κάνω κάτι στο παράθυρο. Αυτό στο οποίο ή αυτός στο οποίο εγώ κάνω κάτι είναι το αντικείμενο. Τώρα πώς το βρίσκουμε. Καταρχάς να πούμε εδώ πέρα ότι δεν έχουν όλα τα ρήματα αντικείμενο. Αντικείμενο έχουν ορισμένα ρήματα. Αυτό όμως θα το συζητήσουμε πιο πολύ σε συνέχεια. Καταρχάς, ένα χαρακτηριστικό του αντικειμένου είναι ότι είναι σε αιτιατική πτώση. Για παράδειγμα, ο Τεντέν βλέπει τον Χάντοκ. Εδώ αυτό το νι που μου λέει ότι είναι αιτιατική ασενικού, μου δίνει να καταλάβω ότι πρόκειται για αντικείμενο. Αν έχω βέβαια ένα ουδέτερο όπως το παράθυρο, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι ονομαστική ή αιτιατική. Γι' αυτό χρειάζομαι μερικά ακόμα κόλπα για να είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω. Η σειρά των λέξεων, το νούμερο 2. Η σειρά των λέξεων στα νέα ελληνικά είναι συνήθως, όχι πάντα, συνήθως υποκείμενο ρήμα αντικείμενο. Αν λοιπόν βάλω τις λέξεις σε αυτή τη σειρά, η τελευταία μου λέξη είναι το αντικείμενο. Ο Τεντέν διαβάζει την εφημερίδα. Εφημερίδα, επειδή είναι η τελευταία μου λέξη στο αντικείμενό μου. Θα μπορούσα βέβαια να πω την εφημερίδα διαβάζει ο Τεντέν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το βάλω στη σειρά. Έτσι. Άρα ούτε αυτός ο τρόπος είναι τέλειος, όμως μου δίνει και αυτός μια βοήθεια στο να βρω ποιο είναι το αντικείμενό μου. Μετά μπορώ να ρωτήσω ποιον ή τι. Για παράδειγμα, σε μια φράση όπως ο Τεντέν ξέρει τον Χάντοκ, μπορώ να ρωτήσω ποιον ξέρει ο Τεντέν, τον Χάντοκ. Αυτό είναι το αντικείμενο. Η απάντησή μου σε αυτήν την ερώτηση. Και 4. Μπορώ να κάνω τη φράση μου παθητική με το αντικείμενο ως υποκείμενο. Δηλαδή, όταν πάρω μια ενεργητική φράση και τη μετατρέψω σε παθητική, το νέο μου υποκείμενο είναι το αντικείμενο της προηγούμενης φράσης. Να το δούμε με ένα παράδειγμα για να γίνει λίγο πιο σαφές. Εδώ έχω μια ενεργητική φράση. Ο κουρέας ξυρίζει τον Πέτρο. Ας πούμε ότι εγώ δεν ξέρω ότι τον Πέτρο είναι το αντικείμενο. Αν κάνω τη φράση παθητική όπως εδώ, το υποκείμενο αυτής της νέας παθητικής φράσης είναι το αντικείμενο της προηγούμενης. Ο Πέτρος, το υποκείμενό μου το καινούριο, άρα εδώ είναι το αντικείμενο, ξυρίζεται από το κουρέα. Τώρα, ένα τελευταίο πραγματάκι στο οποίο θέλω να δώσουμε λίγη προσοχή είναι η διαφορά αντικειμένου με κατηγορούμενο. Εδώ μπερδεύονται πολλοί μαθητές, γιατί συχνά δεν είναι εύκολο να τα διακρίνουμε. Αν πάρουμε μια φράση όπως ο Τεντέν είναι ψηλός, η λέξη ψηλός εδώ δεν είναι αντικείμενο. Απαντά στην ερώτηση τι είναι ο Τεντέν, αλλά δεν είναι αντικείμενο. Πώς το ξεχωρίσουμε λοιπόν αυτό. Καταρχάς, απαντά επίσης την ερώτηση πώς είναι ο Τεντέν. Ο Τεντέν πώς είναι ψηλός. Ενώ αν πάμε εδώ πέρα πιο πάνω, ο Τεντέν διαβάζει την εφημερίδα, δεν μπορώ να ρωτήσω πώς διαβάζει ο Τεντέν και να απαντήσω την εφημερίδα. Άρα ένας τρόπος να ξεχωρίσω αντικείμενο και κατηγορούμενο είναι αν είναι με την ερώτηση πώς. Ένα δεύτερο είναι ότι εδώ πέρα, σαν κατηγορούμενο, συνήθως, αλλά όχι πάντα, συνήθως έχουμε επίθετα και όχι ουσιαστικά. Ενώ τα αντικείμενά μου συνήθως, πάλι όχι πάντα, είναι ουσιαστικά. Τρίτο, το κατηγορούμενο συνήθως είναι στην ονομαστική. Και τέταρτο, εδώ πέρα δεν μπορώ να μετατρέψω τη φράση μου στην παθητική. Δηλαδή, ο Τεντέ είναι ψηλός, βλέπω αμέσως, αυτή η φράση δεν μπορεί να μετατραπεί στην παθητική. Ενώ σχεδόν πάντα, μία φράση που έχει αντικείμενο μπορεί να μετατραπεί και στην παθητική. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε εδώ.